Αχ, δεν το πιστεύω, αν έχω να φτιάξω μια νόητη πίτσα και την τσίκα. Τέλος πάντων, ας ανοίξουμε αυτό το ανόητο φούρνο να τελειώνουμε επιτέλους μια φορά. Άνοιξε, ηλίθιε φούρνε, άνοιξε! Άνοιξε! Αχ, αυτός ο ηλίθιος μου είσαι στα νεύρα. Τι να το ανοίξω, αν ξέρω, γαλλικό κλειδί. Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει, παρικοβάλλομαι, παρικοβάλλομαι. Τι συμβαίνει, Ouch. Κουζίνα, να με σκοτάζει. Θα κάνω τώρα, πρέπει να ρίξω το εξυπού σε κάποιον. Σε τι θα τον ρίξω τώρα. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά θα βρω μια ιδέα. Ίσως να ρίξω το φταίξιμο στην τσίκα για να την πληρώσει. Γιο Μπόνι, πώς είσαι, ήθελα να κάνω μια δουλειά και... Μπόνι, τι έκανες, Μπόνι. Η κουζίνα είναι κατα... Μπόνι. Μπόνι, γιατί κατέστρεψες την κουζίνα, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι. Γιατί το έσπασα στην κουζίνα. Τι είπες, για ξαναβίλα λίγο. Κάνε ποιος ήτανε. Τσίκα. Τσίκα. Σου τα έλεγα εγώ, δεν ήμουν εγώ. Η Τσίκα γιατί να κάνει τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω, μάλλον τρελάθηκε με όλες τις πίτσες και είπε να καταστρέψω την κουζίνα με ένα γαλλικό κλειδί. Σκέψου και λίγο, άνθρωπε. Αχ, έχω να μιλήσω μαζί της. Φόξι, έλα, γιατί. Απλώς έλα. Και εκεί που σου λέω, Σπρίκτραπ, μου είπε να μην βλέπω αυτά τα πράγματα πια γιατί μπορεί να βλέπω εφιάλτες, αλλά δεν βλέπω εφιάλτες, τι κάνω εγώ. Και επίσης, γεια παιδιά, τι θέλετε. Είμαστε θυμωμένοι μαζί σου. Τι, για με τι. Επειδή έσπασε την κουζίνα. Τι λες τώρα, εγώ ήμουν στο backstage το σύνορα. Τι λες τώρα, ψέματα μας λες. Τέλος πάντων, θα σε τιμωρήσουμε όμως. Γιατί, αφού δεν είναι λάθος, δεν έκανα τίποτα, ήμουν στο backstage πίσω όλη την ώρα. Λες ψέματα, Τσίκα, δεν σε πιστεύουμε. Έλα τώρα, στο backstage ήμουνα. Όχι, δεν ήσουνα, σκάσε Μπόνι. Το νόημα είναι ότι δεν ήμουνα στην κουζίνα. Α, okay, τότε γιατί ο Μπόνι λέει ότι έσπασες στην κουζίνα. Εκείνος ξέρει ότι την έσπασες. Τι, Μπρέντι, δεν ήμουνα εγώ, ένα λάθος πρέπει να έγινε. Ήμουνα στο backstage. Όχι, ψέματα μας λες σίγουρα, κοτόπουλο. Τώρα θα δεις τι θα γίνει. Έσπασε την κιθάρα του Μπόνι και άλλα πράγματα. Τώρα όμως πρέπει να πας και μια τιμωρία. Για να δούμε τι θα πάρεις τώρα, Τσίκα, μετά από 3 μέρες. Παρόλο που ο Μπόνι δεν λατρεύει εκείνο το νόημα πια. Τώρα επίσης όμως θα πρέπει να πας για λίγο σε απομόνωση. Απομόνωση, μα Φρέντι, ήμουνα στο backstage. Φρέντι, την κοιτούσα την Τσίκα που περνούσε. Δεν ήταν στην κουζίνα. Σκάσε εσύ, ανόητε. Φύγε από εδώ. Συγγνώμη, Τσίκα. Αου! Hey! Ηλίθιε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Τώρα θα τιμωρηθείς εσύ, Τσίκα. Μα σου είπα, ήμουνα στο backstage. Σκάσε. Μα ήμουνα στο backstage, σου λέω. Λέει ψέματα ο Μπόνι. Έτσι σου λέει για να με καρφώσει. Αυτό ήτανε, ξέρεις κάτι, θα πάρω το cupcake μαζί μου. Έλα εδώ cupcake. Δεν μπορείς να έχεις τώρα το cupcake για 3 μήνες. Καλά, πάρ τον φίλο μου, αλλά και πάλι. Κάνε ό,τι θες εδώ πέρα. Αυτό θα πάρει, δεν το πιστεύω ότι έκανες κάτι κακό αυτό όσο την κουζίνα. Οκ, φύγε Φρέντι. Μπορώ. Όλα τώρα. Όταν είμαι λυπημένη έρχεται το κάποιο και μου συζητάει και ηρεμούμε. Δεν ξέρω τίποτα. Όταν είμαι λυπημένη το κάποιο συνέχεια έρχεται μαζί μου και μου κάνει πρωί σάλας. Κι όμως, τι λες εσύ όμως εννοείται. Τέρας, είσαι ένα τέρας. Ξέρεις κάτι, θα προφυλάξω τον εαυτό μου. Όχι Τσίκα, δεν θα βγεις από εδώ μέσα. Τι εννοείς, δεν θα φύγεις από εδώ μέσα για 3 μήνες. 3 μήνες, αλλά Φρέντι. Όχι Τσίκα, σκάσε, απλά σκάσε. Αυτή τη φορά πρέπει να κάνεις απομόνωση. Γι' αυτό δεν θα βγεις εδώ μέσα για 6 μήνες. 3 μήνες θέλω να πω. Αυτό ήταν. Ξέρεις κάτι, τελειώνω με το Fazbear's. Και το Bib, ξέχνα το. Θα μετακομίσω από εδώ και θα πάω αλλού. Το φαγητό μου. Τα λούτρινα. Κάνει λέξερα μάσκα.
Αντίο soundstage, αντίο dining area, αντίο security office, αντίο κουζίνα, αντίο Freddy Fazbear's Pizza. Ωραία, πήγαινε με όπου νομίζεις, ομπρέλα. Οκ, ουι, είναι πολύ σκεστικό, δεν το περίμενα ότι ήταν πολύ σκεστικό. Ουι, ναι, I believe I can fly out. Τσίκα, συγγνώμη για πριν, ίσως να μην ήσουν εσύ, ίσως ο Bonnie να ήταν και λέει ψέματα. Όπως, τσίκα, τσίκα, πού είσαι, έλα εδώ. Τσίκα, το μπίμπι είναι στο πάτωμα και δεν νομίζω πως σε σου αρέσει αυτό το πράγμα. Α, πού να είσαι. Να πάρει. Τσίκα. 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 Τσίκα, πού είσαι, σταμάτα τα παιχνίδια. Τσίκα. Πού είσαι. Τσίκα. Είσαι σίγουρος πως δεν τη βρήκες. Όχι. Βρήκα μόνο το μπίμπι και αυτή την νότα. Για να τη διαβάσω. Όχι, μετακομίζει για πάντα από εδώ! Να πάρει! Α, θα χρεοκοπήσουμε χωρίς αυτήν! Το ξέρω! Αντί μου να τόσο σκληρός μαζί της! Να πάρει! Αν ήμουν εγώ, εσείς παιδιά θα γελούσα τώρα! Αχ, τι συμβαίνει! Εντάξει, τσίκα, ξύπνα τώρα! Α, ποιος είναι! Το η Φρέντι, το η Μπόνι! Ναι, εγώ, το η Μπόνι! Εγώ. Κι εγώ είμαι το η Φρέντι. Γιατί με πήρατε όμως στο σπίτι σας. Γιατί όμως. Ήσουνα κάτω, λυπαμθημένη και σε βρήκαμε. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Τότε όμως σε πήραμε μαζί μας για να έρθουμε. Μα εγώ δεν θέλω να μείνω εδώ. Θέλω να πάω πει να βρω ένα καλύτερο σπίτι. Δεν θέλω να μείνω έτσι. Ξέρετε τι με πάει σήμερα και έφυγα. Ο Μπόνι είπε ψέματα ότι έσπασα την κουζίνα και τώρα με βάλε απομόνωση ο Φρέντι για 3 μήνες. Ξέρετε πόσο σκληρά περνάς εκεί πέρα. Μου πήρε και τον κάποιο και δεν μπορώ να συζητήσω μαζί του. Είναι πολύ σκληρός ο Φρέντι μαζί μου. Λες και είναι ο πατέρας μου. Τουλάχιστον έχω εσάς όμως, παιδιά. Ηρέμησε, μια χαρά θα είσαι εδώ πέρα. Α, ευχαριστώ. Είστε καλύτερη φίλη από τον Μπόνι. Οχ, okay, ό,τι πεις τότε, αλλά. Τι εννοείς, θα μείνεις εδώ πέρα για πάντα λέμε. Τι λες τώρα. Δεν είμαι σίγουρη αλλά θα το σκεφτώ. Ωραία. Ελπίζω τσίκα να σε βρούνε. Και επίσης να... Hey, Bonnie, τι κάνεις εκεί πέρα. Δεν θα βρούμε αυτή την κότα. Ήταν μπελάς. Τι λες τώρα, μόνο μία φορά ήταν μπελάς. Και τι εννοείς με αυτό, ότι πρέπει να φύγει. Μα τι λες τώρα, είναι πολύ κακό αυτό που λες. Ξέρεις πόσο καλό είναι. Για ποιο πράγμα μιλάς, εγώ μιλάω για το τι. Bonnie, άκου, είσαι οικογένεια, είναι οικογένεια Τσίκα, είναι οικογένεια Φόξ, είναι οικογένεια του Φρέντι, είναι οικογένεια του Bonnie. Και αυτό με αυτά τι εννοείς με αυτό, δεν κατάλαβα καθόλου. Είναι οικογένειά μας. Και λες τώρα, άρε, δεν έχεις κιθάρα. Στο διάολο, Φρέντι. Αχ, να πάρει. Τσίκα, ελπίζω να σε βρούμε. Το η Μπόνι, γιατί η Τσίκα έμεινε εδώ. Επειδή ο Μπόνι είπε ότι έσπασε την κουζίνα και έτσι η Τσίκα έμεινε απομόνωση. Ω, φίλε, κρίμα. Αλλά δεν πειράζει, αλλά αυτή θα είναι μαζί μας για πολύ καιρό. Ναι. Είμαι τόσο χαρούμενη, γιατί εδώ πέρα δεν θα έχω ούτε Φρέντι ούτε το cupcake. Βασικά έχουμε το Toy Cupcake εδώ. Αλλά και πάλι η Toy Chica ελπίζω να μην το μάθει ποτέ της. Είστε σίγουροι παιδιά για αυτό που κάνετε? Δεν είμαι... Τι? Ποιος είσαι εσύ? Μοιάζεις με τον Φρέντι. Ποιος είσαι εσύ? Είμαι ο Red Bear, ο αδερφός του Toy Freddy. Και ήρθα να σας πω κάτι. Τι εννοείς με αυτό? Η Chica αν δεν πάει πίσω, τότε η πιτσαρία του Freddy θα χρεοκοπήσει. Και τότε θα πέσουν όλα τα χρήματα κάτω. Έτσι θα κλείσει το κατάστημα. Και τότε όμως, τι κακό έχει αυτό. Οι φίλοι σου θα σαπίσουν στον πάτο. Θα γίνουν σκουπίδια και θα πάνε στον πάτο. Όχι, όχι, οι φίλοι μου θα πάνε στον πάτο, θα σαπίσουν. Δεν το περίμενα αυτό καθόλου. Τότε καλύτερα να πας πίσω και να τους σώσεις τους φίλους σου, Τσίκα. Καλά λες, πάω να τους σώσω πίσω, ειδικά τον Φόξι, τον Φρέντι, τον Μπόνι. Όχι πάρα πολύ όλους, αλλά το cupcake! Παιδιά, να έρθετε στο σπίτι μας!
Αχ, δεν είμαι σίγουρος για αυτό που συμβαίνει. Γιατί τσίκα να σπάσει την κουζίνα? Δεν ξέρω. Νομίζω πως το έπρεπε να είναι. Πόνι, ήξερες τίποτα για την κουζίνα που έσπασε καμιά φορά? Φυσικά. Τότε πες μου, ποιος έσπασε την κουζίνα? Η τσίκα. Ναι, σε πιστεύω. Πες μου την αλήθεια τώρα, ή τέλος θα σε βάλω απομόνωση. Τι λες τώρα, δεν πρόκειται να με βάλεις? Ω ναι, θα σε βάλω αν δεν μου πεις την αλήθεια. Αν δεν πεις την αλήθεια, όχι, δεν θα μιλήσω ποτέ. Εγώ είμαι ο Cold Freddy. Τι κάνεις εδώ, μωρή? Θα σας δείξω την αλήθεια με τις μαγικές μου δυνάμεις. Το τι συνέβησε εδώ πέρα στην κουζίνα. Και, ξέρω, γαλλικό κλειδί. Όχι, όχι, συμβαίνει, τι συμβαίνει, πανικοβάλλομαι, πανικοβάλλομαι. Ouch. Όχι, Φρέντι, θα με σκοτώσει. Όχι. Ίσως να ρίξω το φταίξιμο σε κάποιον εδώ μέσα. Ίσως να ρίξω το φταίξιμο στην τσίκα για να την πληρώσει. Bonnie, το πάνι. Τι συμβαίνει, Bonnie? Το ήξερα ότι ήσουν εσύ σίγουρα. Ναι, ανόητο κουνέλι. You son of a bitch. Θα πάθω τώρα, σε παρακαλώ μην βάλεις τιμωρία. Δεν σε βάλω τιμωρία, αλλά σε παρακαλώ να μην λες ψέματα άλλη φορά. Όπως και να έχει, πάω να βρω την τσίκα. Ελπίζω να το μετανιώσει ο Φρέντι. Παιδιά, εγώ είμαι. Τσίκα, γύρισες, Φρέντι! Μου λείψες τόσο πολύ, ειδικά ο Φόξι και ο Μπόνι. Ναι, το κάτοικι είναι ακόμα ζωντανό. Ναι, επιτέλους. Ελπίζω να είναι ακόμα ζωντανή. Ναι, επίσης άκου, μίλες συγγνώμη σε μένα, γιατί ο Μπόνι εκείνος κατέστρεψε την κουζίνα. Έλεγε ψέματα για να την πληρώσεις εσύ, επειδή δεν θέλει να κάνει απομόνωση. Και γι' αυτό εκείνος το έκανε. Ναι. Το ήξερα! Ωραία, τώρα πάμε. Μπόνι, κοίτα ποια ήρθε. Όχι. Μπόνι, αν ξαναπείς ψέματα για μένα, θα σου δείξω εγώ τι έχεις να πάθεις. Έλα τώρα. Ναι, έλα τώρα. Στην τσίκα κιόλα. Αυτή είναι η πιο σημαντική μέλος της πιτσαρίας. Και γι' αυτό τώρα μου είπε κάτι η τσίκα πριν έρθουμε σε σένα. Ότι το η Φρέντι και το η Μπόνι και το η τσίκα και Μάγκλ θα έρθει εδώ. Οχ, να πάρει. Τουλάχιστον θα έρθουν οι άλλοι φίλοι μας εδώ πέρα. Και θα ζούμε όλοι μαζί τώρα για να καταλάβω. Ναι, αλλά και πάλι. Σε παρακαλώ, μην κάνεις άλλα κακά πράγματα. Το υπόσχομαι. Αν το ξανακάνεις, θα σπάσεις στην κουζίνα, οκ? Okay. Οκ. Okay.